Χαίρε νύμφη ανύμφευστη. Εάν ψάξουμε τα βιβλία της Εκκλησίας μας, τα βιβλία της Υμνολογίας, αλλά και τα συγγράμματα του Πατέρα μας και την Καινή Διαθήκη και την Παλαιά, θα δούμε ότι τα ωραιότερα επίθετα και τις ωραιότερες εικόνες μετά τον Ιησού Χριστόν είναι γραμμένες, τις χρησιμοποιούν οι συγγραφείς και το πρόσωπο της Παναγίας Θεοτόκου. Από όλα αυτά τα πολύτιμα, τους πολύτιμους χαρακτηρισμούς, να πω εγώ 2, 3, 4 και μετά να επιμείνουμε σε κάποιο σημείο. Λέγει, παραδείγματος χάρη, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αλλά και άλλοι πατέρες, ότι η υπεραγία Θεοτόκος είναι το γλυκί και πράγμα και όνομα. Δηλαδή, από όποια πλευρά να τη δει κανείς, και για την προσωπικότητά της και για την στάση της απέναντι στον Ιησού Χριστόν, και για το κυοφορούμενο που είχε μέσα της τον δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, για όλα και για τα θαύματά της, είναι στους χριστιανούς γλυκή πρόσωπο που τους φέρνει παρηγοριά. Σε άλλο πάλι σημείο, ο ίδιος ο Άγιος λέει ότι απευθύνεται στην Παναγία και της λέει «Παναγία μου, και σου μόνον η μνήμη αγιάζει το χρώμενο». Όχι μόνο λέει όταν προσκυνώ την εικόνα σου, ούτε όταν κάνεις θαύματα σε μένα που είμαι αδύνατος ή πτωχός, αλλά και μόνο που σε θυμάμαι. Θυμάμαι ότι έχω στο μυαλό μου τη μνήμη σου, την προσωπικότητά σου, την προσφορά που έκανε στο ανθρώπινο γένος να γεννήσει τον Ιησού Χριστό. Με αγιάζει, μου φαίνει πάρα πολύ μεγάλη έτσι, χαρά έτσι και παραμυθία. Και αλλού πάλι θα πει ότι η Παναγία είναι το φάρμακο που καθημάς γένους. Δηλαδή, εάν θέλουμε να σωθούμε, πρέπει να ακολουθήσουμε τον δρόμο που χάραξε η υπεραγία Θεοτόκος, να γεννήσουμε τον Χριστό μέσα στην καρδιά μας. Αυτό είναι το φάρμακο του ανθρώπου. Να φτάσει. Αλλά πώς θα φτάσει, όπως έτσι και εμείς να κυοφορήσουμε τον Χριστό μέσα στην καρδιά μας, με την πίστη, με την προσευχή, με τη Θεία Ευχαριστία, με την εφαρμογή των εντολών, με την αγάπη που θα δείξουμε στους άλλους ανθρώπους. Να λοιπόν μερικές σκέψεις που κάνουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας για το πρόσωπο, το τιμιότατο πρόσωπο της Παναγίας Θεοτόκου. Από όλα αυτά που έχουν γράψει οι πατέρες και έχουν έτσι στοιχολογήσει οι υμνογράφοι και λέει και η Καινή Διαθήκη, θα πάρω μόνο ένα παράδειγμα που είναι χαρακτηριστικό για το πρόσωπό της. Λένε οι πατέρες ότι έχει πρεσβείαν άμαχον, δηλαδή όταν πρεσβεύει στον Υιόν της, δεν υπάρχει τίποτα που να την εμποδίζει στην πρεσβεία της αυτή τη στιγμή, στην προσευχή της αυτή που κάνει για τους ανθρώπους που επικαλούνται το όνομά της. Δεν υπάρχει άνθρωπος, η ανθρώπινη προσευχή που να μπορεί να αντισταθεί στην πρεσβεία της Θεοτόκου. Αυτό μπορούμε να το δούμε πολύ καλά στο μυστήριο του γάμου της Κανά. Θυμάστε εκεί ότι στην περικοπή που έχει ο Ιωάννης που αναφέρεται στο γάμο της Κανά. Θυμάστε που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι στην Κανά γινόταν γάμος και ήταν καλεσμένοι και η Παναγία, ο Χριστός, η Παναγία και οι μαθητές. Και όταν πλησίαζε τα μεσάνυχτα, κατάλαβε η Παναγία ότι κάτι δεν πάει καλά στο γάμο. Τι είχε συμβεί? Είχε σωθεί το κρασί. Δεν είχαν να προσφέρουν άλλο κρασί, ας πούμε, στους συνδετημόνες του γάμου. Και πήγε κοντά στον Χριστό και του είπε «Είν ο νου και έχουσιν». Δεν έχουν, λέει, κρασί. Και τι της είπε ο Κύριος, της είπε «Τι αμήκες γίνε, πού πωεί και η ώρα μου. Τι έχουμε εμείς μεταξύ μας γυναίκα, δεν είστε η ώρα μου». Το «γίνε» εδώ δεν είναι υποτιμητικό. Ίσα ίσα μέσα στην Αγία Γραφή χρησιμοποιείται και για βασίλισσες, οι οποίες είχαν μεγάλη εξουσία, όπως η μητέρα του Σολομώντος. Κάπου εκεί ονομάζεται γυναίκα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το υποτιμητικό, μια υποτιμητική προσφώνηση στη μητέρα του. Δεν ήρθε ακόμη η ώρα μου. Φαίνεται ότι ο Κύριος είχε πρόγραμμα να αρχίσει τα θαύματα και τη διδασκαλία του. Είχε ο ίδιος καταρτήσει το πρόγραμμα και τον χρόνο με τον οποίο θα εφήνωσε το πρόγραμμα αυτό. Φεύγοντας όμως η Παναγία, αφού τους είπε δεν ήρθε η ώρα μου, έπιασε τους διακόνους, τους υπηρέτες. Και τι τους είπε? Ό,τι και αν σας πει να το κάνετε. Γιατί το είπε αυτό? Προφανώς, κατά τη διάρκεια της ζωής του Χριστού, την επίγεια ανθρώπινη ζωή του Χριστού, είχε δει σε αυτόν πάρα πολλά σπουδαία πράγματα, σπουδαίες αποκαλύψεις, τα οποία, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής, θα συντηρούσε μέσα στην καρδιά της.
τα είχε μέσα στην καρδιά της. Από αυτόν τον θησαυρό της καρδιάς της μάθαμε και πολλά πράγματα που έχουν σχέση με τη γέννηση του Χριστού ή με την είσοδό του στο ναό όταν ήταν 12 ετής και άλλο. Λοιπόν, ήξερε ότι οπωσδήποτε κάτι θα κάνει για να μπορέσει να ικανοποιήσει τους ανθρώπους που είχαν έρθει στο δείπνο αυτό προς τιμή των ανθρώπων που είχαν νυφευτεί, είχαν παντρευτεί. Και πράγματι, έπειτα από λίγο ο Χριστός έφερε, διέταξε τους υπηρέτες και φέρανε εκείνα τα δοχεία με το νερό τα οποία χρησιμοποιούσαν για να πλύνουν τα χέρια τους σύμφωνα με το μοσαϊκό νόμο οι Εβραίοι πριν να φάνε. Οι Εβραίοι πριν να φάνε έπαιρναν σχολαστικά τα χέρια τους. Ήταν νόμος που τον είχε δώσει ο Μωυσής. Όταν γέμισε τα δοχεία με νερό, τους είπε «Αντλήσατε νυν και φέρετε το αρχιτεκλίνο». Λέει «Αντλήσατε μέσα από τα δοχεία το περιεχόμενό τους και δώστε στους ανθρώπους τον αρχιτρίκλινο». Και όταν λέει «Άντλησαν τα δοχεία», πήραν το περιεχόμενο του δοχείου, δεν ήταν νερό, αλλά ήταν κρασί. Ήταν, θα λέγαμε, το πρώτο θαύμα που έκανε ο Χριστός όταν άρχισε τη δημόσια δράση του. Και το θαύμα αυτό προκλήθηκε από την υπεραγία Θεοτόκου. Και μάλιστα λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, επίστευσαν εις αυτόν πολλοί και οι μαθητές του. Από εκείνη την ώρα που έκανε όλα αυτά τα θαύματα, το πρώτο θαύμα και μετά, πίστευσαν οι άνθρωποι ότι ο Χριστός ήταν ο αναμενόμενος Μεσσίας, αυτός που ήρθε να εκπληρώσει το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία μας. Τώρα, να σταθούμε εδώ στο περιστατικό. Τι κάνει εντύπωση μεγάλη? Δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι ο Χριστός είχε σχέδιο πότε θα αρχίσει την δράση του δημόσια. Είχε καταρτήσει σχέδιο μέσα του πώς θα μιλούσε στους ανθρώπους, τι θαύματα θα τους έκανε, τι διορθώσεις έκανε στον νόμο κλπ. Όλα αυτά που θα βλέπουμε στη συνέχεια της ζωής του Χριστού, της επηγείου ζωής του Χριστού. Όμως, επειδή το ζήτησε η μητέρα του, άλλαξε το σχέδιο της σωτηρίας μας. Άλλαξε το σχέδιο. Έκανε, θα λέγαμε, αν μπορούσαμε να πούμε, έκανε υπακοή στη μητέρα του και πραγματοποίησε τη θέλησή της, που ήταν να δώσει κρασί στους ανθρώπους. Βλέπετε τι δύναμη έχει η Παναγία. Έχει τέτοια δύναμη που μπορεί να αλλάξει και το σχέδιο του Υιού της, του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και πιστεύουμε οι Ορθόδοξοι ότι η Παναγία έχει μεγάλη δύναμη. Έχει και οι πρεσβείες της είναι πάρα πολύ δυνατές. Και χωρίς να έχει, είναι πρεσβείες που δεν έχουν κανέναν αντίπαλο. Διότι πολύ ισχύει δε εις μητρώς ενεργουμένη, όπως λέει η μνημονολογία της Εκκλησίας μας. Νομίζω ότι με το παράδειγμα αυτό και με όσα είπαμε και πιο μπροστά, καταλαβαίνουμε τι σπουδαίο πρόσωπο είναι για τη σωτηρία του ανθρώπου η υπεραγία Θεοτόκος. Και ο τύπος της Παναγίας είναι η Εκκλησία. Ένας ιεράρχης, επίσκοπος της Εκκλησίας Ιεροσολύμου παλαιά, λέει ότι την υπεραγία Θεοτόκων λέγουν, την Ορθόδοξη Εκκλησία λέγουν. Ό,τι έκανε η Παναγία, ό,τι στο θέμα της σωτηρίας μας, τότε δηλαδή εκειοφόρηση των Ιησού Χριστών, το κάνει σήμερα η Εκκλησία με πολλούς τρόπους. Μέχρι εδώ, λοιπόν, σας είπα ότι δεν έχουμε κάποια δυσκολία. Αλλά θα ήθελα να μην είμαι μακριά από την πραγματικότητα. Θα ήθελα να απευθυνθώ σε όλους όσους μας παρακολουθούν και μας ακούν ότι η Παναγία δεν ήταν μόνο την εποχή εκείνη που επρέζευσε στον Υιό της για να κάνει το θαύμα στην Κανά, αλλά από τότε μέχρι σήμερα συνεχώς ευεργετεί τον λαό της. Γι' αυτό και ένα επίθετο στην υμνολογία την ονομάζει «Σωσή κοσμών», αυτή που έσωσε τον κόσμο, «Σωσή κοσμών». Και πράγματι, βλέπουμε την Παναγία και στην προσωπική μας ζωή και στη ζωή του έθνους μας να παίρνει έτσι μέρος θετικό και να βοηθεί τον άνθρωπο να βρει τον εαυτό του και τον Θεό. Έτσι λοιπόν τώρα, αγαπητοί μου, που περνάμε αυτές τις δύσκολες ώρες στην πατρίδα μας, αλλά που είναι ώρες δύσκολες για όλη την οικουμένη, ας απευθυνθούμε στην υπεραγία Θεοτόκων. Αυτήν η οποία έτσι χρησιμοποίησε ο Λόγος του Θεού για να έρθει πάνω στη γη. Ενυνθρώπισε, παίρνοντας το ανθρώπινο φύραμα της υπεραγίας Θεοτόκων. Να απευθυνόμεθα στην Παναγία και να ζητάμε υπεραγία Θεοτόκων, σώσον ημάς. Και μάλιστα τονίζουμε το ρήμα σώσον. Υπεραγία Θεοτόκων, σώσον ημάς. Ή σώσε το έθνο μας, σώσε την οικογένειά μου. Σώστε τον εαυτό μου. Οι πρεσβείες της Θεοτόκου είναι σωστικές.
Δηλαδή μπορούν να αλλάξουν την πραγματική την κατάσταση του ανθρώπου πάντοτε επί τα βελτίου, προς το καλύτερο. Και επειδή περνάμε δύσκολες ώρες και ψυχολογικά αλλά και πρακτικά στην καθημερινή μας ζωή, η προσευχή αυτή προς την Παναγία, μια και διανύουμε το στάδιο της Μεγάλης Τετρακοστής, όπου κάθε Παρασκευή αναπέμπουμε ύμνο στην Παναγία και διαβάζουμε ένα κομμάτι του χαιρετισμού, έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία. Εύχομαι να μην αποκάμνει κανένας, να μην απελπιστεί κανένας. Θα πάντοτε να έχουμε υπόψη μας ότι ο Θεός δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ και οι πρεσβείες της Θεοτόκου θα είναι συνεχείς. Και για μας, και για την πατρίδα μας, και για όλο τον κόσμο. Πράγμα το οποίο εύχομαι σε όλους σας.